Στα Χανιά πηγαίνω, καλημερίζοντας την κυρία Ιωάννα Μελάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε κυρία Μελάκη? Καλημέρα, καλό δροσερό καλοκαίρι να έχουμε. Καλά, καλό θα ήταν έτσι όπως το λέτε. Αυτά η ζέστη, ο κόσμος παραμιλάει λόγω ακρίβειας, λόγω διαφόρων άλλων καταστάσεων. Είναι και η ζέστη. Δυστυχώς και δεν μπορούν να έχουν την ενέργεια που θέλουν, δηλαδή τα air condition, κάνουν οικονομία. Εδώ είναι το θέμα, ότι οι άνθρωποι υποφέρουν, γιατί αν είχαν την ευκαιρία να έχουν το air condition συνεχώς ανοιχτό, δεν θα είχαν αυτό το θέμα. Κυρία Μελάκη, νομίζω ότι δύο μαγικές λεξούλες μαζί με το άρθρο τα λένε όλα αυτά που είπατε, τρεις δηλαδή. Ο κόσμος παραμιλάει για χίλιους δύο λόγους, ο καθένας από εμάς στην καθημερινότητά του παραμιλάει. Είναι η ακρίβεια, είναι οι καιρικές συνθήκες, είναι τα τιμολόγια του ρεύματος, αλλά καλοκαίρι είναι από την άλλη, θα σας έλεγε και κάποιος άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι οι τιμές της ενέργειας και όλα αυτά τα οποία διαφημίζονται, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχουν φτάσει στις τσέπες μας. Πάντως τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός, πηγαίνοντας στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το διαφήμισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και είδα και από τη φάτσα του, από το πρόσωπό του, ότι ένιωσε και καλύτερα, ένιωθε και καλύτερα όταν έλεγε ότι βλέπει ότι αυτή η ακρίβεια είναι αντιμετωπίσιμη, ότι πέφτουν οι τιμές. Είναι ώρα όμως να αποτυπωθούν για να μπορώ να χαμογελάω και εγώ και στα προϊόντα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, έτσι ώστε να χαμογελάει και η τσέπη μου. Η αλήθεια είναι ο Πρωθυπουργός μπορεί να έχει μάθει θεατρική παράσταση. Εμείς όμως που το βιώνουμε και το βλέπουμε καθημερινά, έχουμε αγανάκτηση. Αγανάκτηση διότι πάμε σε μία ταβέρνα και βλέπουμε ένα αναψυκτικό, ένα τοπικό αναψυκτικό, μία γκαζόδα, το πούμε έτσι, με 24%. Έλεος πια. Δηλαδή, ενώ το κόστος είναι ελάχιστο από τον παραγωγό, φτάνει σε εμάς τον καταναλωτή που θα κάτσουμε σε μία ταβέρνα που φυσικά δεν θα πάρουμε καλοκαίρι, ας πούμε, να πάρουμε κάποια κρασιά, κάτι άλλο ή αυτά, παίρνουμε ένα αναψυκτικό. Είναι δυνατό να μας το χρεώνουν, να μας το βάζουν στο 24%? Πάντως ο Νίκος που στέλνει μήνυμα λέει, κυρία Μελάκη, το κόψαμε και αυτό, μην το λέτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τρέλες, δηλαδή έστω και να πας να περάσεις καλά λίγο σε μια ταβέρνα, το έχουμε κόψει και αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά κάποιοι άνθρωποι και εργάζονται και θέλουν να συναντηθούν επειδή έρχονται συμπατριώτες μας από την άλλη Ελλάδα. Είναι φίλοι μας, είναι δυνατόν να και μην πάνε να πούμε, μια καζόζα. Και οι ξένοι, δεν λέω να πάμε και να οι κάνουμε, ξένοι επισκέπτες. Ας πούμε τρικούβερ το γλέντι, αλλά γιατί τα έχουμε περιορίσει όλα αυτά, αλλά πραγματικά και έχω την απόδειξη και φυσικά θα το κάνω θέμα και θα μιλήσω και με όλους τους σχετικούς, ας πούμε, που έχουν τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Ότι δεν είναι δυνατόν, εμείς ζητάμε από την εστίαση να κατεβούν όλα στο 13% και όχι στο 24%, δηλαδή αν θα φάω μία μερίδα καλαμάρια στο 13% και αν θα πιω μία γκαζόζα στο 24%, ήμαρτον. Εκεί τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός είναι ανέδωτος και το χαμόγελό του εμένα δεν με καλύπτει, διότι με καλύπτει σαν Ιωάννα να του πω χρονιά πολλά Κυριάκο, γιατί είμαστε συντοπίτες, γνωριζόμαστε. Αλλά σαν πρωθυπουργό της χώρας και σαν υπεύθυνο της οικονομικής κατάστασης της χώρας, δεν το δέχουμε. Μάλιστα. Γιατί ο καθένας έχει το ρόλο του. Εκείνος σαν πρωθυπουργός και εγώ σαν πρόεδρος των καταναλωτών. Πληστηριασμός με κλειστά στόματα. Έχασε και το σπίτι του και χρωστάει ακόμα. Για πηγαίνετε στο παρασύνθημα και πείτε μας τι σημαίνει αυτό. Πληστηριασμός με κλειστά στόματα. Έχουμε καλέσει όλο τον κόσμο και μιλάμε ότι έχουμε χάσει χρόνο από τη ζωή μας, το ξέρετε καλά. Και βεβαίως σε αυτό που δεν λέγεται, ας πούμε, υπηρεσία, είναι λειτουργήμα, το να προσφέρουμε γνώση, το να προσφέρουμε εξυπηρέτηση, καθοδήγηση και αυτά. Μιλάμε από το 10, τους λέμε ελάτε να σας μιλήσουμε, ελάτε να σας ενημερώσουμε, ελάτε να σας καθοδηγήσουμε. Ένας συγκεκριμένος πολίτης που πήγε και του πήρανε το σπίτι για 200.000 ευρώ και χρωστάει άλλες 200, ερχόταν σε μια ένωση καταναλωτών, εθνική ένωση καταναλωτών που δεν πληρώνει τίποτα. Δεν του λέμε να πάει σε μια αστική εταιρεία, σε μια δικηγορική εταιρεία που εκεί θα πληρώσει. Του λέμε έλα σε εμάς, ζάμπα.
Έλα σε μάνια σε οδηγήσουμε, να σε καθοδηγήσουμε. Δυστυχώς, ο συγκεκριμένος μόλις είχε μπει στο νόμο 3869, το γνωστό νόμο Κατσέλη, απορρίφθηκε η αίτησή του και από ό,τι μίλησα και με δικηγόρους των Αθηνών και με μια επιστημονική συνεργάτηδα του συνήγορου του καταναλωτή, μου είπε ότι καλά έκανε η δικαστής, ο δικαστής όποιος ήταν αυτός, και τον απόρριψε, διότι αυτή τη στιγμή που δεν πήρε στεγαστικό δάνειο για να κάνει ένα σπίτι, παρά τα χρησιμοποίησε στην κατανάλωση, δηλαδή σε ταξίδια, σε υπερζωή, σωστά έπραξε η δικαστής και απέρριψε την αίτησή του. Όμως, εδώ υπάρχει μια τελεία. Δεν έπρεπε ο άνθρωπος αυτός, αφού ήξερε πώς τα σπατάλησε και πώς τα ξόδεψε, να πέσει σε κατάθλιψη. Έπρεπε να έρθει σε εμάς. Τώρα δεν υπάρχουν τράπεζες, υπάρχουν εταιρείες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα παζάρι, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια διμερή διαμεσολάβηση. Ναι, με να χάσει το σπίτι του, αλλά τουλάχιστον να μην χρωστάει τα 200 χιλιάρικα. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ανοίγουμε τα στόματα και να μην να ακολουθούμε και οι συγκεκριμένοι συνεργάτες του συνηγόρου του καταναλωτή, του επιστημονική συνεργάτη, αυτό μου είπε, να πάψουμε σαν κριτική να κρυβόμαστε πίσω από το, ας πούμε, να κρυβόμαστε πίσω από τα παράθυρα και όλα αυτά, να λέμε το πρόβλημά μας, να το μοιραζόμαστε ακόμα και με την οικογένεια. Κυρία Μελάκη, τι θέλετε να πείτε, ότι θα θέλουμε να το πούμε για να μην το μάθει ο γείτονας, γιατί ντρεπόμαστε, μα όταν βιώνουμε μια τέτοια κατάσταση υπάρχει λόγος ντροπής πια? Μα εδώ έχουμε περίπτωση που στην ίδια οικογένεια, σε ζευγάρι που δεν ήταν σε διάσταση, που συμβιώνανε, που ήταν ζευγάρι και δουλεύανε στο Δήμο Χανίων και οι δύο, και ο σύζυγος έπαιρνε τα διοκτικά μέτρα των πιστωτών και δεν τα πήγαινε στη σύζυγο, και φτάσε μία συνάδελφος να της δείξει το σπίτι, τον πληστηριασμό, και τότε άρχισαν να κινούνται και τότε ήρθαν στην Ένωση και το σώσαμε. Αλλά γι' αυτό λέμε να μοιραζόμαστε το θέμα. Υπάρχει εδώ μια δομή στην Κρήτη, ας το μοιραστούμε, ή κάτι μπορεί να κάνουμε, κάτι μπορεί να γίνει, και όχι να μην μιλάμε και να περνάμε στο άλλο σημείο στη θλίψη, η οποία μας οδηγεί στην πτώση, στην ψυχολογική, η οποία λοιπόν παίρνει και τη σωματική. Αυτός ο άνθρωπος... Μετά, δηλαδή, τώρα που τα χάσαμε όλα και λέει «Έχω 200 χιλιάρικα, πώς θα τα δώσεις, αφού είσαι, δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις αυτά, πώς θα δώσεις τα 200 χιλιάρικα ακόμα?» Είσαι χρεωμένος. Αν όμως ερχόταν και μπαίναμε στη διμερή διαμεσολάβηση, δηλαδή αναλάβαινε η Ένωση να κάνει αυτό το έργο, σίγουρα μπορεί το σπίτι να μην το γλιτώναμε, αλλά σίγουρα θα μειώναμε το χρέος, αλλά και το σπίτι θα γλιτώναμε, και μπορεί να έβρισκε και μία δουλειά και να μπορούσε να πληρώσει το υπόλοιπο του χρέους του, ή να μιλούσε με την οικογένειά του και να λάβαινε κάποιο παιδί του. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο περνάτε ως μήνυμα στη σημερινή ημέρα είναι το εξής, ότι δεν καταγγέλλεται απλά ένα πληστηριασμό. Λέτε, χρωστούσε σε πιστωτικές εταιρείες από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, δεν ήταν στεγαστικό το δάνειό του, αλλά από τη στιγμή που διαπίστωσε ότι το χρέος του είχε πάει στα 400 χιλιάρικα, έχασε το σπίτι του, αλλά το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι κλείστηκε στον εαυτό του, δεν άφησε ή δεν ενημέρωσε κάποιον για να μπορεί να τον βοηθήσει, και το μήνυμα που περνάτε είναι ελάτε, γιατί σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να βρεθεί λύση. Αυτό λέτε? Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια φαινόμενα. Οι άνθρωποι όμως μιλάνε, μοιράζονται το θέμα, έρχονται έστω και την τελευταία στιγμή, ακόμα και όταν δουν το σπίτι τους στον πληστηριασμό, όταν το δουν πάνω στα μανταλάκια που λέμε. Έχουμε σώσει τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς αυτό καλούμε τον κόσμο, να μην περνάει στο άλλο κομμάτι, να λέει εντάξει, να μπαίνω και να... Δηλαδή δεν τελείωσε ο κόσμος, η ζωή δεν τελείωσε. Υπάρχουν άνθρωποι εθελοντές οι οποίοι είναι πρόσκαιροι να βοηθήσουν αυτές τις καταστάσεις, και οι απέναντι μας, οι πιστωτές, δεν είναι και δράκουλες. Εμείς εντάξει το σύστημα το ονομάζουμε δράκουλες, αλλά δεν είναι και δράκουλες, ανθρώποι είναι και αυτοί. Αν καταλάβουν ότι υπάρχει κατανόηση, υπάρχει θέλω, ότι μπορώ να το αντιμετωπίσω,
Υπάρχουν άνθρωποι, είμαστε παντού. Ωραία. Με κάθε τρόπο σύνονται. Πρέπει να λύνονται όλα αυτά τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο και δεν κάνει, κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Αυτό είναι που θέλετε να πείτε, γι' αυτό έχετε και αυτό τον τίτλο, ότι έγινε ο πληστηριασμός μέσα στη σιωπή. Σιωπή που δεν πρέπει να υπάρχει. Κυρία Μελάκη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή δροσιά. Καλά να είστε.